Κοιτάξτε, θα απαντήσω επί του κλιμακώνη και προφανώς έχει αντίκρισμα το θέμα της επιστράτευσης. Πρώτα απ' όλα αφορά, που το βλέπω απίθανο, να έχει επιπτώσεις μέσα στην τρέχουσα χρονική περίοδο. Δηλαδή τα συστήματα των εφέδρων, ξέρετε, στα κομμάτια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης απαιτούσαν χρόνο. Τα συστήματα είναι πολύ δυσκίνητα. Αυτό συζητούσα και χθες με Ουκρανούς στο Κίεβο και στο Λβίβ τηλεφωνικά, που μου λένε αυτοί ότι δεν περιμένουν, τουλάχιστον για αυτό το χρόνο, να έχουν γρήγορες εξελίξεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μεταξύ 25 με 45 χρόνων. Μπορεί να έχουν μια σχετική εμπειρία σαν reserves, αλλά θα πάρει χρόνο πολύ να ενταχθούν. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μεταφερθούν σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν προβλήματα και στα οποία η Ρωσία υποστεί υποχωρήσεις. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, το έχουμε συζητήσει, ότι είναι επίκειται επίθεση πέραν του Χαρκόβου που ανακατελήφθη, επίκειται επίθεση και στον Ντονμπάς και στην περιοχή της Χερσόνα, Ζαπορίζια στον νότο, δηλαδή βόρεια της Κρυμαίας. Η κατάσταση για μένα την βλέπω ότι είναι δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς που δεν θα παρουσιαστούν. Παρά το γεγονός ότι η Ντούμα, το Ρωσικό Κοινοβούλιο, άλλαξε πριν από 3-4 μέρες διάφορες διαδικασίες σχετικά με γρήγορη ένταξη και το θέμα της καταπολέμησης, λιποταξίας κτλ., αυτά θα πάρουν χρόνο. Εκτιμώ ότι είναι κλιμάκωση. Εκτιμώ επίσης ότι είναι δύσκολα τα πράγματα να αλλάξουν στο έδαφος όπως είναι, γιατί έχει την πρωτοβουλία η Ουκρανία, ιδιαίτερα μετά την ανακατάληψη ολόκληρης περιοχής του Χαρκόβου. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τρία πράγματα εμένα με προβληματίσαν, γιατί χθες ανέλησα παράγραφο-παράγραφο την 16 λεπτών ομιλία του Πούτιν. Πρώτον το θέμα του mobilization, δηλαδή το θέμα της επιστράτευσης, το οποίο μην ξέρω, απέτυχαν. Ούτε κοζάκι πήγαν να ενταχθούν στο στρατό, που είπαν ότι οι κοζάκι ήταν οι θεματοφύλακες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, ούτε η εταιρεία Wagner, η οποία είναι μισθοφορική και η οποία προσπάθησε να κάνει, θα λέει κανείς, στρατολόγηση, δεν πέτυχε. Μάχονται για την πατρίδα τους, έτσι. Ο Ρώσος δεν μάχεται για την πατρίδα του αυτή τη στιγμή. Είναι σε ένα πόλεμο εξωτερικό. Σε ένα πόλεμο εκτός συνόρων του, των νόμιμων συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι Ουκρανοί μάχονται για το αίμα τους, για την πατρίδα τους, για τις αιστείες τους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και φανατισμός, υπάρχει επιστράτευση από την πρώτη στιγμή που έκανε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Άρα θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουν βελτιωθεί τα πράγματα πάρα πολύ. Και κατά αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεστε ότι όταν έλεγα και, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν θυμάστε, ήμουν από τους, νομίζω ότι το λένε και τώρα εδώ στην Ελλάδα πολύ και στο εξωτερικό, ήμουν από τους ελαχίστους Έλληνες που έλεγα ότι στο τέλος η Ουκρανία θα νικήσει. Και επιμένω, ναι, σε συμβατικό τώρα επίπεδο, αφήνω τα πυρηνικά, συμβατικό επίπεδο η Ουκρανία θα νικήσει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ερώτημα και κάποια στιγμή προσεχώς να το συζητήσουμε ακόμα πιο ευρέως. Διότι έχει προεκτάσεις, τις οποίες έχω ψάξει και εκτός Ελλάδος. Προφανώς αναφέρομαι σε επισκέψεις μου στη Βαρσοβία ή, ξέρω εγώ, στο Βουκουρέστι ή στην Μπρατισλάβα. Τι θέλω να πω. Αν με ρωτούσατε την ίδια ερώτηση που μου την κάνατε, γιατί πολλές φορές τα παρακολουθείτε και συζητήσαμε και με φιλοξενήσατε στο σταθμό σας, αν 6 μήνες πριν, ξέρω πώς είμαι, νομίζω 210 μέρες σήμερα, 6 μήνες πριν θα σας έλεγα ότι το βλέπω λίγο δύσκολο, το βλέπω λίγο απίθανο. Όχι επειδή θα κέρδισαν οι Ρώσοι, αλλά αυτή τη στιγμή το βλέπω απίθανο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα σας πω ότι ο βαθμός ανησυχίας, και αυτό λέω και σε απλούς πολίτες στο δρόμο που με ρωτάνε, γιατί είναι η πιο κρίσιμη ερώτησή σας, θα έλεγα, ας πούμε, με ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν λέω, ας πούμε, να πάει να ρίξει κανένα τακτικό πυρηνικό όπλο μέσα σε μια μεγάλη ουκρανική πόλη, μακριά από μένα αυτό, αλλά εκφοβιστικά μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή στα σύνορα της Ρωσίας. Κάτι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό και νομίζω ο πρόεδρος Biden θα δει την Τρας και τον Μακρόν στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο περιθώριο αυτή τη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, για οι τρεις πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, και επειδή είναι και ο Στόλτεμπεργκ, από ό,τι ξέρω, στη Νέα Υόρκη από προχθές το βράδυ, θα γίνουν κάποιες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Θέλει προσοχή. Δηλαδή, ακόμα και χημικά και βιολογικά, απαράδεκτα, αλλά νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε για να σας δώσω προσεχώς κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά κλείνω λέγοντας ότι με ανησυχεί πιο πολύ τώρα από ό,τι με ανησυχούσε 6 μήνες πριν και δεν πιστεύω ότι μπλοφάρει. Thank you.